Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η συνταρακτικότερη εβδομάδα της ανθρώπινης ιστορίας. Βαθύτατα θεολογική και ιδιαίτερα κατανυκτική, αποτελεί πηγή ανανέωσης και ψυχικής κάθαρσης για όλους τους χριστιανούς. Σε όλες τις εκκλησίες της χώρας, καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι καμπάνες χτυπούν και οι πιστοί μετέχουν στις ιερές ακολουθίες των ημερών αυτών, βιώνοντας το μυστήριο της λύτρωσης του ανθρώπινου γένους και του καθενός μας. Είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα και ονομάζεται Μεγάλη, όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες ή ώρες από τις άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται στους ιερούς ναούς είναι μεγάλα, σπουδαία, κοσμοϊστορικά και κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο. Απόψε, καλεσμένος στην εκπομπή, είναι ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιερώνυμος. Καλώς ήρθατε στο Action Story. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε στο Action Story. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Είμαι πολύ χαρούμενη, πραγματικά. Να είστε καλά. Διανύουμε την Μεγάλη Εβδομάδα ή αλλιώς την Εβδομάδα των Παθών. Έτσι. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των παθών και της Ανάστασης για όλους εμάς τους πιστούς? Με μια φράση. Ό,τι και να γίνει, όσο τραγικό, όσο άδικο, όσο φοβερό, στο τέλος πάντα η ζωή είναι κάτω θάνατο. Μπορεί να έχουμε μία πορεία, αλλά η πορεία αυτή είναι προς το Πάσχα, προς την Ανάσταση. Μία πορεία η οποία εντείνεται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, έχει ξεκινήσει από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Εκκλησία έρχεται και θυμίζει διαρκώς γεγονότα της ζωής του Χριστού. Έρχεται και αναδεικνύει συνεχώς χαρακτήρες ανθρώπων και στάσεις των ανθρώπων απέναντι στον Χριστό. Και ουσιαστικά έρχεται και μας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να μάθετε να αποφασίσετε τελικά τι θα κάνετε με τη ζωή σας. Δείτε τι κάναν άλλοι, δείτε τι δεν κάναν άλλοι. Πάρτε παράδειγμα, είτε θετικό είτε αρνητικό, και τέλος πάντων ξεκινήστε να είστε άνθρωποι. Διότι η Εκκλησία αυτό θέλει σε κάθε περίπτωση να μας κάνει όντως ανθρώπους. Ούτε παραγωγικές μηχανές, ούτε βιολογικά όντα, ούτε γενικά όντα τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία με συγκεκριμένη σκοποθεσία κτλ. Μας θέλει πέρα και πάνω και πρώτα απ' όλα ανθρώπους. Για να μας κάνει μετά ανθρώπους του Θεού. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία άλλη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλει να μας κάνει πρώτα απ' όλα είναι να συνειδητοποιήσουμε την αξία μας ως ανθρώπων. Γιατί η Εκκλησία κηρύττει το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και ο Χριστός, όλα όσα έρχεται να πάθει, τα παθαίνει προκειμένου να αναστήσει το ανθρώπινο πρόσωπο, την ανθρώπινη εικόνα. Έρχεται να δώσει άφεση αμαρτιών, δηλαδή να μας λυτρώσει από όλα αυτά τα οποία έρχονται πολλές φορές και μας ταλανίζουν και μας βασανίζουν, είτε ως τύψεις, είτε ως πάθη, είτε ως κακές συνήθειες. Και έρχεται να μας πει ότι παιδιά, εγώ θα σας ελευθερώσω από όλα αυτά, αλλά εσείς κοιτάξτε μετά τι θα κάνετε. Πώς θα προχωρήσετε με την ελευθερία σας, με τη ζωή σας. Άρα, η όλη Μεγάλη Εβδομάδα
είναι ουσιαστικά μια σωρία προκλήσεων. Και αν δεν τη δεχθούμε έτσι και αν δεν την αξιοποιήσουμε έτσι, ως αφορμή φιλοσοφίας πάνω σε αυτές τις προκλήσεις, θα είναι μεγάλη εβδομάδα, ακόμα μια μεγάλη εβδομάδα που πέρασε και χάθηκε. Το ζητούμενο είναι να είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, που θα αφήσει αποτύπωμα στη ζωή μας και θα μας κάνει να σκεφτούμε λίγο με το μέσα μυαλό. Άρα λοιπόν θα πρέπει τη Μεγάλη Εβδομάδα να σκεφτούμε τη ζωή μας λίγο διαφορετικά, να μην δίνουμε σημασία στα μικρά, να είμαστε πιο χαρούμενοι και πιο καλοί άνθρωποι, να μην κάνουμε κακό στους γύρω μας. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα η Εκκλησία λίγο μας καλεί να βγούμε μέσα από αυτό στο οποίο ζούμε. Είτε εμείς το έχουμε επιλέξει, είτε άλλοι μας το έχουν επιβάλει. Έρχεται και μας λέει, κοίτα να δεις, ζήσε λίγο μέσα στην καρδιά σου, ζήσε λίγο μέσα στην ψυχή σου, ζήσε για την ψυχή σου. Και ψάξε να δεις τι έχεις μέσα στην ψυχή σου, τι έχεις μέσα στην καρδιά σου. Έτσι ώστε στη συνέχεια αυτό να το αξιοποιήσεις, να το εξελίξεις, να πεις ότι αυτό δεν το θέλω, θα ήθελα κάτι άλλο. Και από εκεί και μετά να ξεκινήσει η μετάνοια, να ξεκινήσει δηλαδή η αλλαγή και στο χαρακτήρα και στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων και στην πορεία της ζωής. Αλλά αν δεν ξεκινήσει ο άνθρωπος από το να παρατηρήσει τον εαυτό του, να γνωρίσει τον εαυτό του, να μάθει τον εαυτό του, δεν μπορεί στη συνέχεια να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του τέτοιες που θα τον βοηθήσουν ουσιαστικά να αφήσει μεγάλο αποτύπωμα και να κάνει κάτι σπουδαίο. Τι έχετε να πείτε τέτοιες Άγιες Μέρες σε όλους όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό ή για κάποιο λόγο έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία? Ξέρετε, αυτές οι μέρες έχουν ακόμα και στη λαϊκή παράδοση και στη λαογραφία ένα τέτοιο κλίμα δημιουργήσει που ακόμα και να μην είσαι κοντά στο Θεό, αναγκάζεσαι να τον νιώσεις. Δεν νομίζω ότι αυτές τις ημέρες υπάρχουν άπιστοι με την έννοια της κληροκαρδίας. Είναι μέρες που όλες οι καρδιές μαλακώνουν, έτσι, λίγο πολύ. Ακόμα και αν κάποιοι μπορεί να θέλουν να μείνουν αιμονικά, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν στιγμές που χαίρονται κάποια πράγματα αυτής της μεγάλης εβδομάδας, που χαίρονται κάποιες στιγμές που το θέλουν. Επομένως, είναι κάτι το οποίο, ακριβώς επειδή η σοφία των πατέρων μας το έχει οικοδομήσει, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ασχέτως πνευματικής ωριμότητας και ηλικίας, ασχέτως τάσεων, αποκλίσεων, κατευθύνσεων, ασχέτως φιλοσοφία ζωής. Και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα έχει πλαστεί για να τη ζούμε, όχι για να την κατανοούμε και να ψάχνουμε φιλοσοφικά ή λογικά απαντήσεις σε μεγάλες απορίες της ζωής. Αυτή η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι όπως είναι δομημένη, υπάρχει για να μας κάνει να βιώνουμε, να ζούμε, να αισθανόμαστε άνθρωποι και από εκεί και μετά έρχεται και ο φωτισμός του Θεού και έρχονται και όλα τα υπόλοιπα που θέλει η Εκκλησία. Αλλάζουν οι άνθρωποι, τι πιστεύετε? Ναι, υπάρχει μετάνοια. Οι άνθρωποι, αλίμονο αν δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αλλάξουν. Να το πω διαφορετικά. Κάποιοι ζητάμε να δούμε θεαματικές αλλαγές στους ανθρώπους από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουμε και τέτοια περιστατικά, αλλά δεν είναι πολλά. Η μετάνοια, η αλλαγή στην πορεία πλεύσης της ζωής μπορεί να χρειαστεί και χρόνο, πολύ χρόνο. Έτσι. Εδώ ένας μεγάλος Αντώνιος, ο οποίος είναι ο καθηγητής της ερήμου από τους κορυφαίους ασκητικούς Αγίους, και λίγο πριν πεθάνει άρχισε να λέει: «Νίνα, έρχομαι μαθητής είναι. Τώρα έχω αρχίσει να γίνομαι μαθητής. Πώς μας θέλει ο Χριστός να είμαστε κοντά του?» Μια ζωή αφιερωμένη στην άσκηση, και στο τέλος της ζωής του ομολογούσε ότι τώρα άρχισε να γίνεται μαθητής. Αυτό είναι το αίσθημα που έχουμε πάντα μέσα στην Εκκλησία. Δεν αισθανόμαστε ότι αλλάξαμε, κι όμως ο Θεός μας έχει αλλάξει. Έτσι. Είναι λίγο και το χέρι του Θεού στη ζωή μας. Πώς προσεγγίζετε τους νέους ανθρώπους, τι τους λέτε για να έρθουν στην Εκκλησία? Δεν νομίζω ότι οι νέοι, ιδίως οι μεγαλύτερων ηλικιών νέοι, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο, χρειάζονται κάποιον να τους πάρει από το χεράκι να τους φέρει στην Εκκλησία όπως γινόταν παλιά. Όπως τους έφερναν οι μαμάδες τους ή οι γιαγιάδες τους, έτσι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο καλύτερος τρόπος για να φέρεις έναν νέο στην Εκκλησία είναι να μην του πεις τίποτα. Και αυτό μπορεί να φαίνεται και παράλογο και οξύμορο. Όμως εδώ ο ίδιος ο Άγιος Θεός μας αφήνει να κάνουμε τον κύκλο μας. Έχουμε στο Ευαγγέλιο την παραβολή του ασώτου ιού. Έρχεται ο Υιός και ζητάει από τον Πατέρα την κληρονομία περιουσία. Μα εφόσον ζει ο Πατέρας, τι κληρονομιά ζητάς? Είναι δικά του. Κι όμως ο Πατέρας δίνει το μερίδιο της ουσίας, της περιουσίας των γιο. Και τον αφήνει να φύγει παρά το ότι αυτό έχει πόνο. Αυτή η παραβολή μας δείχνει πάρα πολλά για το πώς πρέπει να φερόμαστε κι εμείς τους άλλους. Όχι με φοβερή υπομονή. Η Εκκλησία δεν μας θέλει παθητικούς να υπομένουμε μυρολατρικά ή να περάσει ο χρόνος και να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Μας θέλει να αντέχουμε, δηλαδή αγωνιστικά. Ο Πατέρας λοιπόν τα έδωσε όλα στο γιο. Αυτός έκανε αυτά που νόμιζε
Και απλά ο πατέρας περίμενε την επιστροφή. Εμείς στην Εκκλησία υπάρχουμε περιμένοντας τους ανθρώπους να επιστρέψουν. Και τους περιμένουμε να επιστρέψουν, όχι για να τους ελέγξουμε. Τι έκανες, πώς τόλμησες και έκανες αυτό. Όχι. Έρχεται ο άσωτος Υιός και ξεκινάει να λέει αυτά που έχει σχεδιάσει να πει, τη δική του συγγνώμη. Και ο πατέρας δεν δέχεται καν αυτή τη συγγνώμη, αλλά τον σηκώνει και τον αγκαλιάζει και δίνει εντολή να τον ντύσουν την πρώτη στολή κτλ. Αυτή είναι η τακτική της Εκκλησίας. Έλα, παιδάκι μου, εδώ, ό,τι και αν έχει συμβεί, όποιος και να είσαι, θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία δεν είναι οι ιερείς, οι επίσκοποι ή οι άλλοι που είναι μέσα στο ναό, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να είναι και προβληματικοί. Πολλές φορές οι άνθρωποι της Εκκλησίας μπορεί να διώχνουν τους άλλους ανθρώπους από την Εκκλησία. Το έχουμε δει αυτό, ιδίως όταν κολλάνε σε συμπεριφορές, στον τρόπο του ντυσίματος, στον τρόπο που θα κρίνουν τον άλλον που μπαίνει μέσα, στον τρόπο που θα σου ασκήσουν κριτική για το πώς στέκεσαι εσύ μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους που προσβάλλονται από συμπεριφορές άλλων. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω και κάτι. Αυτές τις περιόδους, αυτές τις ημέρες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σπάνια στην Εκκλησία. Και πολλές φορές δεν είναι καν της Εκκλησίας. Έρχονται, λένε αυτοί, για το καλό. Μου είχε τύχει πριν γίνω κληρικός, λαϊκόσον, στην ενορία μου που μεγάλωνα, να ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν τους είχα ξαναδεί. Είχαν έρθει, ήταν Πάσχα, και αρπάχτηκαν, τσακώθηκαν. Και έλεγε ο ένας, γι' αυτό δεν έρχομαι εγώ στην Εκκλησία, γιατί είστε εσείς εδώ. Και έλεγε ο άλλος, γι' αυτό δεν πατάω κι εγώ στην Εκκλησία, γιατί είναι σαν και σένα. Δηλαδή ήρθαν απ' έξω, τσακώθηκαν και τους έφταγε η Εκκλησία. Υπάρχουν άπειρα περιστατικά, τα οποία πολλές φορές εμείς τα βλέπουμε και γελάμε, αλλά μπορεί να έχουν και πόνο ή μπορεί να μεταφράζονται διαφορετικά στην ψυχοσύνθεση του καθενός. Όμως σε κάθε περίπτωση θέλω όλοι να ξέρουν ότι επειδή η Εκκλησία είναι ο Χριστός και ο Χριστός ξέρει και περιμένει, ξέρει και συγχωρεί, ξέρει και αγαπά, είναι τα πάντα. Είναι ο μόνος που δεν πρόκειται να προδώσει ποτέ τον άνθρωπο. Γι' αυτό και από όποια διαδρομή και αν ακολουθήσει κανείς και έρθει στην Εκκλησία, τελικά θα βρει ανάπαυση, θα βρει αυτό που θέλει και θα βρει και έναν λόγο να ζει και καλύτερα και πιο ποιοτικά. Mm-hmm. Έτσι. Και πιο ποιοτικά. Βέβαια. Η ζωή είναι διαφορετική μέσα στην Εκκλησία. Μαθαίνεις, αποκτάς κριτήρια, αποκτάς αρχές και έτσι κατανοείς ευκολότερα τι είναι το περιττό στη ζωή. Κατανοείς ότι ο χρόνος αυτός σου έχει δοθεί για να μπορέσεις να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς πνευματικά. Πρέπει να οριμάσεις όσο μπορείς περισσότερο, έτσι. Δεν σου έχει δοθεί ο χρόνος της ζωής για να δουλεύεις, να κυνηγάς μισθούς, αυξήσεις, σπίτια, οτιδήποτε. Ενδεχομένως και αυτά να είναι καλά και να έχουν τη λογική τους, αλλά δεν αξίζει για αυτά να χάσεις μια ολόκληρη ζωή. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και σου δίνει αρχές ζωής, αξίες ζωής, ιδανικά ζωής και σου λέει κυνήγατα. Και το σπουδαίο είναι ότι τελικά υπάρχει ένα κριτήριο βασικό και αυτό το βασικό το βλέπουμε και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το όριο και το κριτήριο και το μεθόριο είναι ο τάφος, είναι ο θάνατος. Mm. Ό,τι δεν μπορεί να ακολουθήσει παραπέρα, σαν να μην έχει σημασία. Μάλλον είναι μάταιο. Mm-hmm. Ό,τι είναι για αυτόν εδώ τον κόσμο, εντάξει, μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Ό,τι μπορείς να πάρεις μαζί σου, πέραν του τάφου, αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το μήνυμα που και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα λέει η Εκκλησία. Ότι κοιτάτε να δείτε, υπάρχει ένα γεγονός, το μόνο σίγουρο στη ζωή, και αυτό είναι ο θάνατος. Και ο ίδιος ο Χριστός ήρθε για να πεθάνει. Ήρθε για να πεθάνει. Επί τούτου ήρθε. Αν θυμηθείτε στην εικόνα της γεννήσεως, στην ορθόδοξη απεικόνηση της εικόνας της γεννήσεως, ο Χριστός αναπαριστάται τυλιγμένος, όχι με βρεφικά σπάργανα, αλλά με νεκρικούς επιδέσμους. Μωρό μέσα στη φάτνη. Και η φάτνη δεν είναι ξύλινη όπως είναι συνήθως οι φάτνες των ζώων, είναι μαρμάρινη όπως είναι ο Πανάγιος Τάφος. Mm-hmm. Στην ορθόδοξη αγιογραφία, στην εικόνα της γεννήσεως, ο Χριστός είναι μέσα σαν σε μνήμα, σπαργανωμένος όπως οι νεκροί την εποχή εκείνη. Δείγμα του ότι ο Χριστός γεννιέται και έρχεται για να πεθάνει για μας. Και μπορεί να φτάνουν οι άνθρωποι να τον θανατώνουν, αλλά τελικά πάντα υπάρχει ανάσταση. Πάντα στο τέλος η ζωή είναι κάτω θάνατο. Γι' αυτό και ο θάνατος για τη δική μας, έτσι αν θέλετε, αντίληψη, δεν είναι παρά ένα γεγονός της ζωής. Ένας σταθμός, ίσως ο μεγαλύτερος, αλλά της ζωής. Δεν είναι το τέλος. Oh, arima theo.
Να σταθώ σε κάτι που είπατε πριν, ότι και όντως ισχύει. Μπορεί κάποιοι να μην πάνε καθόλου στην εκκλησία όλο το χρόνο, αλλά τη Μεγάλη Εβδομάδα θα περάσουν, ναι, θα ανάψουν το κεράκι τους, έτσι, θα συγκινηθούν, θα κλάψουν μέσα στην εκκλησία. Γιατί πιστεύετε γίνεται αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές οι άνθρωποι αρεσκόμαστε να κάνουμε την καρδιά μας λίγο πέτρα. Και η λίθινη καρδιά είναι σκληρή καρδιά. Η Μεγάλη Εβδομάδα έχει την ικανότητα ακόμα και τις λίθινες καρδιές να τις κάνει σάρκινες, να τις μαλακώνει. Και τούτο διότι σε αναγκάζει, θες δεν θες, να βγεις από τον εαυτό σου. Είναι ο πόνος του Χριστού, είναι ο πόνος της σύνολης ανθρωπότητας που αναλαμβάνει ο Χριστός, είναι και ο δικός μου πόνος από τη δική μου αμαρτωλότητα, από τα δικά μου στραβά που ανεβάζουν τον Χριστό στο Σταυρό. Όλο αυτό, η αίσθηση της κοινής ευθύνης, είναι που μας κάνει πολλές φορές να συγκινηθούμε και να αναρωτηθούμε κατά πόσον έχουμε κι εμείς το δικό μας μέτρο, τη δική μας ευθύνη σε όλο αυτό που συμβαίνει το άσχημο, όχι στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά και στην κοινωνία σήμερα. Είναι, αν θέλετε, η Μεγάλη Εβδομάδα μία αφορμή να δούμε τα δικά μας στραβά σε βάθος και να κάνουμε και μια αυτοκριτική τέτοια που πραγματικά θα δώσει την προοπτική μια στροφής, μια άλλη πορεία ζωής. Πιστεύετε ότι η Εκκλησία μπορεί να προσαρμοστεί στη νέα εποχή? Εξαρτάται τι εννοούμε προσαρμογή. Η ίδια η Εκκλησία πιστεύει ότι είναι το μόνο κενό, το μόνο καινούριο πάνω στη γη. Το γεγονός όλου αυτού της ζωής του Χριστού και αυτού που ήρθε να προσφέρει είναι το μόνο καινούριο. Όλα τα άλλα τα έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή η κακία δεν αλλάζει, μπορεί να αλλάζει μορφές, αλλά η κακία είναι η ίδια από αιώνων. Τα πάθη των ανθρώπων είναι τα ίδια από αιώνων. Μπορεί να αλλάζουν ενδεχομένως μορφές, αλλά η ρίζα, η βάση είναι η ίδια. Και έρχεται ο Χριστός και δίνει το μήνυμα της μετανοίας, το μήνυμα της αγάπης, την προοπτική της σωτηρίας. Αυτό είναι το καινούριο. Από αυτά έχει πάντα ανάγκη ο άνθρωπος. Διότι ακόμα και αν δεν αισθάνεται ότι τα έχει ανάγκη, έρχεται στιγμή που κατανοεί πόσο πεινασμένος και διψασμένος είναι για Θεό και τότε πραγματικά κάνει αυτό που λέμε τη στροφή. Αλλά και σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία πάντα υπάρχει, είναι σαν την μύγα που κεντρίζει το ζώο και το ξυπνάει, το ταράζει. Η Εκκλησία υπάρχει πάντα για να ταράζει αυτούς οι οποίοι θέλουν να εφησυχάζουν σε συγκεκριμένες ρουτίνες, σε συγκεκριμένη καθημερινότητα, που το μόνο που παράγει είναι απλά να περνάει ο χρόνος χωρίς αποτέλεσμα ουσιαστικό, μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος κάποια στιγμή και να πει: πέρασαν τόσα χρόνια και τι έκανα στη ζωή μου. Έτσι. Η Εκκλησία λοιπόν έρχεται πριν φτάσει αυτή η στιγμή για να πει: πρόσεξε τι θα κάνεις στη ζωή σου. Η δική σας ζωή πώς είναι? Μπορεί ένας Μητροπολίτης να έχει κοσμική ζωή? Social media έχετε? Έχουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως, ο οποίος είναι και στο διαδίκτυο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν τα χρησιμοποιώ. Δεν θεωρώ ότι μου προσθέτουν κάτι ή μου λείπει κάτι. Ενδεχομένως να είμαι και άλλης εποχής, να είμαι πιο παλιός, έτσι. Αλλά δεν προλαβαίνω κιόλας. Έπειτα, από μικρός, βλέποντας έτσι κάποιους να τρέχουν να δουν την τάδε ταινία, το τάδε σύριαλ, όχι ότι και αυτά ενδεχομένως δεν χρειάζονται ως αναψυχή στη ζωή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα παρακολουθούσαν, η μανία με την οποία τα έβλεπαν, με έκαναν να αισθάνομαι ότι ζούσανε μέσα στο φαντασιακό αυτού που έβλεπαν, είτε στο σύριαλ είτε στην ταινία. Εμάς ο Χριστός μας έπλασε να είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας. Εγώ θέλω να είμαι πρωταγωνιστής στη ζωή μου, να ζω τη ζωή μου. Τώρα, το να δημιουργώ μια εικόνα ζωής, τέτοια που να περιμένεις εσύ να δεις, δεν μου λέει τίποτα, γιατί δεν θεωρώ ότι κριτής μου ή αναφορά μου είσαι εσύ. Κριτής μου είναι ο Θεός. Mm-hmm. Είναι ο Χριστός. Οπότε, έχω συγκεκριμένο πλαίσιο με το οποίο θα κριθώ, έχω αυτόν στον οποίο θα αναφερθώ και επομένως πρέπει να προσέξω να ζήσω έτσι τη ζωή μου όπως θα ήθελε αυτός. Τώρα, τα social media ή ξέρω εγώ η κοσμικότητα. Υπάρχουν εκδηλώσεις τις οποίες είμαι υποχρεωμένος να παρευρεθώ. Έτσι. Και είναι και εκδηλώσεις εκτός εκκλησίας. Και οφείλω να παρευρεθώ διότι η Εκκλησία θέλει να εκκλησιοποιήσει την κοινωνία. Θέλει να δώσει τα μηνύματά της και έστω η παρουσία ενός Μητροπολίτη σε κάποια γεγονότα τα οποία προβλέπεται να είναι. Είναι σημαντική διότι και στις τοπικές κοινωνίες η αίσθηση της ενότητας, η παρουσία συγκεκριμένων προσώπων είναι διαφορετική από τις απρόσωπες μεγάλου πόλης. Το πρόβλημα μου είναι όταν έρχονται άλλοι να παρασταθούν εντός της Εκκλησίας. Δηλαδή έχουμε το πρωτόκολλο, έχουμε αυτούς που πρέπει να είναι εντός της Μητροπόλεως στις μεγάλες ημέρες κτλ.
Είναι κάποιοι οι οποίοι έρχονται επειδή το αξίωμά τους τους το επιβάλλει, είναι κάποιοι οι οποίοι έρχονται επειδή το θέλουν, είναι κάποιοι οι οποίοι έρχονται επειδή θεωρούν πως θα τους δει και ο κόσμος, θα πάρουν κανένα σταυρό παραπάνω. Και το λέω αυτό πριν με ρωτήσετε, γιατί τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα εν ώψη εκλογών θα έχουμε πολλές εμφανίσεις και παρουσίες. Αλλά θέλω κι εγώ πάλι να πω ότι αλίμονο αν ο κόσμος περίμενε να σε δει στην Εκκλησία για να σε ψηφίσει, έτσι. Να είμαστε και λίγο πιο ρεαλιστές και να μάθουμε και να σεβόμαστε και τους ψηφοφόρους. Είναι λογικό βέβαια κάποιοι να έχουν μια αλφα γνώμη. Είναι γεγονός ότι κάποιοι, επειδή θα υπάρχουν και οι τηλεοράσεις και τα λοιπά, θέλουν να φανούν και έρχονται. Όμως δεν είναι τόσο το που πηγαίνω εγώ, όσο το ποιοι μου έρχονται στην Εκκλησία και πώς τους διαχειρίζομαι, ιδίως μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε τελικά να μείνει η γεύση της Μεγάλης Εβδομάδας μέσα στην Εκκλησία και όχι η γεύση των εκλογών. Στη Λάρισα έγινε η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας. 57, κυρίως νέοι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους. Ξέρω ότι ήσασταν εκεί, δίπλα τους. Μπήκατε μέχρι και μέσα στο νεκροτομείο μαζί με τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Μιλήστε μου σας παρακαλώ γι' αυτό. Το πρώτο που θέλω να πω. Ναι, αυτό το οποίο έγινε ήταν τραγικό. Θα πούμε περισσότερα ενδεχομένως γι' αυτό. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν θα ήθελα να θυμούνται τα Τέμπη και τη Λάρισα για αυτό ή για άλλα δυστυχήματα που είχαν προηγηθεί. Οι περιοχές αυτές δεν έχουν μόνο δυστυχήματα, έχουν και πολλά άλλα, έχουν ιστορία. Στην περιοχή των Τεμπών, ακριβώς από πάνω, είναι τα Μπελάκια. Από τα διασημότερα χωριά στην Ελλάδα. Και για τους συνεταιρισμούς και το συνεταιριστικό κίνημα, και για τη σχολή των Αμπελακίων, και για τα όσα προσέφερε στον ελληνικό διαφωτισμό και στην ελληνική επανάσταση, και για την προσφορά σε λογίους, λογάδες του γένους και σε κληρικούς. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά για τα οποία έχουμε να καυχηθούμε στη Θεσσαλία και όταν συμβαίνουν τέτοια δυστυχήματα, τραγικά, και ακουγόμαστε όχι για αυτά τα οποία καμαρώνουμε, αλλά για αυτά τα οποία συμβαίνουν έστω χωρίς να το θέλουμε, γιατί κανείς δεν το ήθελε αυτό, πραγματικά έρχεται μια πικρία. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω και να πω είναι ότι μπορεί να συνέβη κάτι τραγικό, όμως όλη η περιοχή αμέσως ανταποκρίθηκε και στάθηκε στο ύψος της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διασώστες, πυροσβέστες, αστυνομικοί, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μέσα σε 10 λεπτά, 1 τέταρτο ήταν όλοι εκεί. Και οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν με φιλότιμο και υπερβάλλονται σε αυτούς. Θέλετε να πάμε στα νοσοκομεία, πανεπιστημιακό και γενικό. Δεν έχω λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν, συμπαραστάθηκαν στους τραυματίες. Έχουμε ακόμα κάποιους δυστυχώς οι οποίοι νοσηλεύονται στην εντατική. Και μακάρι μέσα στη Μεγαλοβδομάδα να δείξει ο Θεός το έλεό τους του και να φύγουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, την κρίσιμη στιγμή, ιδίως το Γενικό Νοσοκομείο, είχε εφημερία την προηγούμενη μέρα. Αμέσως μόλις έγινε το ατύχημα, μαζεύτηκαν οι πάντες για να αντιμετωπίσουν την κρίσιμη κατάσταση και την επόμενη μέρα συνέχισαν με εφημερία. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι που κάνανε 3-24 ώρες βάρδιες. Δεν μπορώ να μην πω ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους και να μην καυχηθώ για όλους αυτούς οι οποίοι προσέφεραν και με το παραπάνω. Ναι, δυστύχημα, ναι, τραγικό, αλλά εγώ θα ήθελα να δούμε και όλο αυτό το οποίο έγινε, αν θέλετε ακόμα και την κινητοποίηση των απλών ανθρώπων που θέλαν να δείξουν τη συμπαράστασή τους, τις ουρές έξω από τις κινητές μονάδες αιμοληψίας, έξω από τα κέντρα αιμοληψίας. Όλο αυτό, η κινητοποίηση του πληθυσμού για να απαλύνουμε όσο το δυνατόν και με όποιον τρόπο μπορούσαμε τον πόνο των ανθρώπων. Θα μου πείτε, δεν απαλύνεται έτσι ο πόνος αυτών που έχασαν τους δικούς τους. Όμως πείτε μου, πότε άλλοτε μια κοινωνία έδειξε τόσο μεγάλη αγάπη σε θύματα? Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και να το ψηλαφίσουμε ως θετικό σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την τραγωδία. Και αν θέλετε να πω και κάτι ακόμα, μπορεί να φάνηκα επικριτικός σε ορισμένες έτσι περιπτώσεις, όταν είπα ότι γιατί έπρεπε να συμβεί ένα δυστύχημα για να δείξουμε τον καλό μας σε αυτό. Τόσοι έτρεξαν και δώσαν αίμα, μπράβο τους. Εγώ θα πω μεγαλύτερο μπράβο όταν μετά από 3 και 4 μήνες, χωρίς να έχει συμβεί κάποιο δυστύχημα, πάνε πάλι και δώσουν αίμα. Mm-hmm. Γιατί κάποιες πράξεις τις έχουμε ανάγκη ως κοινωνία και επειδή το αίμα παράγεται από άνθρωπο για να προσφερθεί σε άνθρωπο, κάποιες τέτοιες πράξεις πραγματικά είναι όχι μόνο αλτρουιστικές, αλλά και κοινωνικά αναγκαίες και πάνε μπροστά την κοινωνία μας και τις χρειαζόμαστε. Επιτρέψτε μου λίγο, θέλω να μείνουμε λίγο σε εκείνες τις τραγικές ώρες. Ναι. Τι έχει χαραχτεί μέσα σας, στην ψυχή σας, στο μυαλό σας και δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Κάποιες εικόνες, κάποιες συνομιλίες, μια αγκαλιά
με μια χαροκαμένη μάνα. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Το πρώτο συνέστημα, το πρώτο συνέστημα ήταν η χαρά. Μην ταράσεστε με αυτό. Γιατί? Τηλέφωνα. Το παιδί έφτασε. 218 φτάσαν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ο δικός μας άνθρωπος δεν ήταν μέσα. Τηλέφωνα, παίρναν τηλέφωνα και λέγανε ο τάδε, γνωστοί μας άνθρωποι που μπήκαν στο τρένο στη Λάρισα για να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα. Το πρώτο συνέστημα ήταν συνέστημα ανακούφισης. Ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι δεν. Και μετά άρχισε το μαρτύριο κοντά στους ανθρώπους που είχαν δικούς τους συγγενείς. Εμένα δεν με πήρε κανείς. Τι συμβαίνει, μήπως πετάχτηκαν τα κινητά, μήπως έχασε το κινητό το παιδί, πού να είναι. Πάμε και από εδώ, ρώτα και από εκεί. Μήπως έχουμε κάποια πληροφορία. Μέχρι σιγά σιγά να αρχίσει να σβήνει η ελπίδα που έζησα από πολύ κοντά σε πολλές οικογένειες όλο αυτό το ψυχολογικό. Από την αγωνία, από την ελπίδα να δούμε τι γίνεται, να ψάξουμε κι άλλο, να δούμε μήπως είναι σε αφασία, μήπως δεν μπορεί να επικοινωνήσει, μέχρι να φτάσει η ώρα της παραδοχής ότι ο άνθρωπός μας έφυγε. Είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχουν πολλά ιδιαίτερα. Σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχουν λόγια. Μπορεί να ακούσουν γονείς να ρωτάνε γιατί, αλλά δεν έχουν διάθεση να ακούσουν λογικό γιατί. Ρωτάνε εκφράζοντας πόνο. Τι τους απαντούσατε όταν μονολογούσαν γιατί? Αγκαλιάζεις, τους αφήνεις να κλάψουν πάνω σου. Το ράσο του παπά είναι μαύρο γιατί παίρνει τον πόνο του λαού. Έτσι. Ας τους να κλάψουν, ας τους να τα πούν. Και από εκεί και μετά όταν λίγο συνέλθουν, μια προσπάθεια να τους κάνεις να συνέλθουν περισσότερο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο άνθρωπός σου συνεχίζει να ζει. Θα ήθελε να σε βλέπει κλαμμένο, πικραμένο, διαλυμένο. Από εκεί που είναι σε βλέπει. Γιατί βαραίνεις την ψυχή του με το να σε βλέπει θλιμμένο? Μαζέψου λίγο. Κάνε κουράγιο. Πάρε δυνάμεις και συνέχισε. Να είσαι όπως θα σε ήθελε. Χαρούμενος, δημιουργικός, παραγωγικός. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ζήσουν χάρη αυτών που έφυγαν. Και ξέρετε πόσοι κάνουν κουράγιο και προχωρούν. Βέβαια, για μια μάνα είναι αδύνατο ποτέ να ξεχάσει ένα παιδί, έτσι. Όμως σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω ότι για την ορθόδοξη αντίληψη ο θάνατος σε κάθε περίπτωση είναι άδικος. Όχι μόνο όταν πεθαίνει ένας νέος. Ο κάθε θάνατος είναι άδικος. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Άσχετο τι καταφέραμε να κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι πως μπροστά στο γεγονός του θανάτου αναγκάζεσαι να φιλοσοφήσεις τη ζωή. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι τελικά και ο θάνατος είναι κομμάτι της ζωής. Ιδίως στην προοπτική της Αναστάσεως. Τι αντικρίσατε όταν μπήκατε μέσα στο νεκροτομείο? Καταρχήν να πω ότι λίγο πολύ όσοι είμαστε κληρικοί ή όσοι ασχολούνται με την ιατρική ή όσοι τέλος πάντων έχουν ένα συναφές επάγγελμα έχουν έρθει σε επαφή με το θάνατο, έτσι. Εκεί όμως ήταν κάτι διαφορετικό. Αισθάνθηκα αυτό που λέμε πολύ θάνατο, δηλαδή πάνω από 50 σωροί μαζεμένες. Σε μια προσπάθεια των ιατροδικαστών να τις περιποιηθούν, να τις αναγνωρίσουν, να κάνουν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Και οφείλω να πω ότι και αυτοί οι άνθρωποι εκεί άντεξαν. Δεν είναι λίγο πράγμα, έτσι. Μέσα στο νεκροτομείο οι ιατροδικαστές, κάποιοι γιατροί, ο διευθυντής του νοσοκομείου και εγώ μπήκαμε. Δεν μπήκανε πολύ. Εκεί έκανα το πρώτο τρισάγιο στις ορούς. Και το έκανα και γιατί αυτή ήταν η αντίδραση που μου ήρθε στο θάνατο, στο τόσο θάνατο. Μία προσευχή για όλους αυτούς. Αλλά και γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να δώσω κουράγιο και σε αυτούς που θα έμεναν πίσω να συνέχιζαν το έργο της ταυτοποίησης. Θέλω να πω ότι, να επανέλθω μάλλον σε αυτό που έλεγα πριν, ότι οι άνθρωποι μας κάναν φοβερή δουλειά. Και στο νεκροτομείο και στα νοσοκομεία και οι διασώστες και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί όχι μόνο εξίδλυσαν όλα τα πρωτόκολλα, αλλά θα θυμάστε ότι μόλις τελείωσαν είπαν τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή για να είμαστε σίγουροι ότι δεν αφήσαμε πίσω τίποτα, ότι δεν προσευλήθη η μνήμη κανενός, ότι δεν χάθηκε τίποτε από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αυτό το φιλότιμο που επέδειξαν είναι για μένα η μεγαλύτερη εγγύηση για την ποιότητα των ανθρώπων που έχω στη Μητρόπολη μου. Και τους χαίρομαι και είμαι περήφανος για αυτούς. Όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, όλοι αναρωτιόμαστε, και εγώ προσωπικά, μα γιατί ο Θεός παίρνει κοντά του νέους ανθρώπους? Σας είπα, σε κάθε περίπτωση ο θάνατος είναι άδικος.
ακόμα και για τους μεγάλους ανθρώπους. Άδικος είναι ο θάνατος. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός για να πεθαίνουμε, έτσι. Όμως, πολλές φορές, ενδεχομένως να υπάρχει αυτό μόνο και μόνο για να συγκλονιζόμαστε οι άλλοι και να ξυπνάμε. Σας είπα, δεν είχε δοθεί ποτέ τόση πολύ αγάπη σε αγνώστους ανθρώπους από τόσους πολλούς. Θα μου πείτε, αυτό είναι παρηγοριά. Όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις και εμείς ακόμα οι άνθρωποι της Εκκλησίας απορούμε. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. είπε κάτι που το επανέλαβε ο Απόστολος Παύλος. Τι σε έγνωνον Κυρίου. Ποιος ξέρει τι σκέφτεται ο Θεός. Έτσι. Όμως η οποιαδήποτε τιμωρητική διάθεση μάλλον πρέπει να αποκλειστεί, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είχε πει: ούτε λύση θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ώστε το επιστρέψε και ζει αυτόν. Δεν είναι τιμωρία για τον αμαρτωλό ο θάνατος, τον αφήνω να ζήσει μέχρι να επιστρέψει, μέχρι να μετανοήσει. Αυτό είναι σημαντική διαβεβαίωση. Το γιατί συμβαίνουν στη ζωή μας πολλά μπορεί να είναι και λίγο αόριστο ερώτημα ή μπορεί να είναι και λίγο ουτοπικό. Γεγονός ότι συμβαίνουν και από εκεί και μετά πρέπει να πάρουμε αφορμή φιλοσοφίας, αφορμή περισκέψεως, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για να μην γίνει αυτό που έγινε, πώς θα μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο και τρίτον, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά με το να σταθούμε δίπλα αλληλέγγυοι σε αυτούς οι οποίοι βιώνουν έναν πόνο που δεν περνάει ούτε με χρήματα, ούτε με αποζημιώσεις, ούτε με τίποτα από όλα αυτά τα υλικά. Για να καταλάβουμε και πόσο μάταια είναι τα υλικά που πολλές φορές τα κυνηγάμε και δεν έχουν τη δυνατότητα ή την ικανότητα να δώσουν ουσιαστική ευτυχία σε μια ζωή. Περάσαμε 3 πάρα πολύ δύσκολα χρόνια λόγω πανδημίας. Ναι. Πιστεύετε βγήκαμε καλύτεροι άνθρωποι μέσα από όλο αυτό ή όχι? Πιστεύω ότι αποκτήσαμε μια ουσιαστική εμπειρία. Το καλό ή κακό στην Εκκλησία δεν έχει και τόσο νόημα. Δεν υπάρχει ως χαρακτηρισμός. Περισσότερο είναι το θέμα της ορίμανσης που λέμε. Βγήκαμε πιο όρημοι, ναι, γιατί αποκτήσαμε μια εμπειρία. Μόλις περάσει ένα χρονικό διάστημα θα το έχουμε ξεχάσει. Δυστυχώς, ναι. Κάποια πράγματα παρέρχονται και ξεχνιούνται, ενώ θα έπρεπε να είναι διαρκώς στη μνήμη μας. Διότι ενδεχομένως να είναι μαθήματα που πρέπει να τα έχουμε κατά νου για να μην ξαναγίνουν ως παθήματα αφορμές επανάληψης. Η εμπειρία της πανδημίας ήταν ότι μπορούμε και αντέχουμε και πρέπει να μάθουμε να αντέχουμε. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η πρόκληση της Εκκλησίας. Μάθε να αντέχεις, άνθρωπε, και να χαράσεις πορεία ζωής και να την βγάζεις μέχρι πέρατος. Ήταν ξεκάθαρη η θέση σας σχετικά με τα εμβόλια. Ωστόσο, είστε ένας νέος άνθρωπος, μορφωμένος. Ωστόσο, υπήρχαν και πάρα πολλοί ιερείς, οι οποίοι ήταν πολύ κατά των εμβολίων, κατά των μασκών. Τι σας έμεινε από όλο αυτό? Και δεν είχαν και άδικο. Με ποια έννοια? Μην ταράσετε, είναι εύκολη απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε, πριν την πανδημία τι είχαμε? Είχαμε θεοποιήσει την επιστήμη μας. Πιστεύαμε ότι είχαμε απαντήσεις για όλα. Ότι η ιατρική μας είναι παντοδύναμη. Ότι μπορεί να νικήσει την όποια αρρώστια. Ότι η τεχνολογία μας θα μας δώσει λύσεις στα πάντα. Πλησιάζαμε δηλαδή την επιστήμη με όρους θρησκείας, με πίστη. Και έρχεται η πανδημία και ξαφνικά οι γιατροί, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα. Ακριβώς διότι δεν είχαν και αυτή η εμπειρία πανδημίας. Η τελευταία μεγάλη πανδημία ήταν η Ισπανική γρίπη το 1918. Ναι. Ποιος ζούσε από τότε για να μας πει τι είχε γίνει, έτσι? Οπότε ξαφνικά άρχισαμε και εμείς ανοίγαμε βιβλία να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και υιοθετήσαμε μέτρα μεσαίωνα. Δηλαδή καραντίνα, αποκλεισμούς, απόσταση. Έτσι δεν είναι? Πήγαμε σε μέτρα ιατρικής μεσαίωνα. Γιατί αυτά είχαμε ως τα πιο ικανά. Αυτό όλο δημιούργησε έναν κλονισμό ως προς το αρχικό πίστευμα για την επιστήμη. Και φτάσαμε στο άλλο άκρο. Ενδεχομένως στη θρησκοληψία. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας στον 21ο αιώνα είναι η θρησκοληψία. Αλλά ήταν πολύ λογικό όταν οι άνθρωποι είχαν ένα πίστευμα στην επιστήμη ισχυρό που κλονίστηκε, μετά πάλι να μην εμπιστευτούν τόσο εύκολα ορισμένοι από αυτούς την επιστήμη που σε πρώτη φάση δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει. Γι' αυτό και λέω ότι ήταν λογικό η αντίδραση κάποιων να αντιδράσουν στην επιστήμη με όποιον τρόπο μπορούσαν, ιδίως διότι σε πρώτη φάση δεν μπόρεσε να τους δώσει απαντήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και επιστήμης είναι δεδομένοι. Η δε Εκκλησία έχει μια εξής προοπτική ζωής, ότι αν δεν σεβαστείς αυτήν εδώ τη ζωή, την επίγεια, και αν δεν προσπαθήσεις να την βελτιώσεις ως υγεία, ως τρόπο ζωής κτλ., αν δεν σεβαστείς λοιπόν αυτήν την ζωή, γιατί να είσαι άξιος για την επόμενη?
Αυτή εδώ η ζωή είναι το πρόκριμα της αιώνιας ζωής. Αν δεν σεβαστείς λοιπόν αυτήν την ζωή, γιατί να έχεις απαιτήσεις για την άλλη ζωή. Αυτή λοιπόν η προοπτική της ζωής που κυριαρχεί στην Εκκλησία, γιατί μιλάμε για Ανάσταση, για νίκη επί του θανάτου. Αυτή η προοπτική λοιπόν της ζωής ήταν που κυριάρχησε και στα όσα η Εκκλησία μας αποφάσισε, στα όσα η Εκκλησία μας πρότεινε και εμείς πολύ απλά κάναμε υπακοή σε αυτό που η Εκκλησία πρότεινε, τίποτα άλλο. Να πω όμως το εξής. Όχι όλοι σας. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι είχαν όντως εκκλησιαστικό φρόνημα αυτό έκαναν. Mm-hmm. Οι άλλοι να τους κρίνει ο Θεός. Όμως θέλω να πω κάτι ακόμα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Δεν έχουμε ένα κέντρο επιγείς ορατό που να μας συντονίζει, που να μας λέει τι θα κάνουμε. Είμαστε 15 αυτοκέφαλες εκκλησίες. Είναι τυχαίο ότι 15 διαφορετικές αυτοκέφαλες εκκλησίες πήραν όμοιες αποφάσεις, όμοια μέτρα, πρότειναν όμοιες λύσεις, χωρίς να έχουν συντονιστεί μεταξύ τους. Τι γίνεται? Υπάρχει η κοινή θεολογία, ο κοινός φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, οι κοινές προοπτικές για τη στάση της ζωής και αυτός ο σεβασμός στη ζωή ήταν που μας έκανε να πούμε όλοι το ίδιο, να πάρουμε όλοι τα ίδια μέτρα και να συστήσουμε, χωρίς να υποχρεώσουμε, όλοι τα ίδια πράγματα. Ακούμε κατά καιρούς πολλά που αφορούν σε ιερείς που προκαλούν την κοινή γνώμη. Καταγγελίες, άλλοι που νομίζουν ότι είναι οι θεοί. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Κάποιοι εμφανίζονται ως θαυματοποιοί. Η θρησκοληψία έχει να κάνει και με ιδιότυπες τάσεις γκουρουισμού μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δυστυχώς αυτά δεν έλειψαν ποτέ, είναι τα ανθρώπινα, τα οποία πρέπει και εμείς λίγο να τα αντιθασεύουμε και να τα συμμαζεύουμε. Έχει η Εκκλησία τα θεσμικά της όργανα, τη σύνοδο, τα συνοδικά δικαστήρια, τους ιερούς, τις κανόνες, ξέρει να επιβάλλει την τάξη, την εσωτερική. Το πρόβλημα είναι δυστυχώς με αυτούς οι οποίοι πλανώνται και ακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους. Και εκεί λίγο η Εκκλησία είναι που διεκδικεί και αυτό που λέγαμε στην πανδημία προσωπική ευθύνη, μία παραπάνω ωριμότητα, μία παραπάνω εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία. Επειδή πριν γίνω ως κληρικός, μάλλον ως ιερεύς, ήμουνα σε πολλές υποθέσεις ο εκκλησιαστικός ανακριτής. Αν κάτι έμαθα είναι να βλέπω 10 και να πιστεύω το ένα και να ακούω 100 και να πιστεύω το ένα. Θα θέλετε ίσως να μου κάνετε κάποιο σχόλιο για τον πατέρα Αντώνιο από την Κιβωτό του Κόσμου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος του? Ως ανακριτής έμαθα όταν υπάρχει μια δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη να την σέβομαι και να περιμένω. Δεν σπέβδω να σηκώσω τον λίθο του αναθέματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είμαι κληρικός, λέω ο Θεός να βοηθήσει, να οδηγήσει σε μετάνοια αν συνέβη κάτι. Και από εκεί και μετά, καμιά φορά, επειδή ξέρω ότι και η ανθρώπινη κακία πλεονάζει ιδίως στην εποχή μας, ψάχνω να βρω και λίγο τη σκοπιμότητα πίσω από όλα αυτά. Δεν υπάρχει ποτέ τίποτε το αθώο σε όσες υποθέσεις βλέπουν πολύ έντονα το φως της δημοσιότητας. Χρειάζεται πάντοτε να βλέπουμε πολλές φορές και αυτό που ενδεχομένως να υπάρχει παραπίσω. Και πάντα υπάρχει κάτι παραπίσω. Τι εννοείτε? Θέλω να πω ότι πολλές φορές, ιδίως υποθέσεις που ελκύουν την κοινή προσοχή ή υπερπροβάλλονται, έρχεται η ώρα, το είδαμε τουλάχιστον στο παρελθόν, που διαπιστώνεται κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Όμως όταν διαπιστώνεται αυτό το διαφορετικό, το κάτι άλλο, κανείς δεν έρχεται να ζητήσει συγγνώμη ή να πει ότι τελικά βγήκε κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο υπερπροβάλλονται κάποια πράγματα στην αρχή, δεν έχουμε το θάρρος ή την τόλμη να δώσουμε τη συνέχεια όταν ενδεχομένως η δικαιοσύνη πει κάτι διαφορετικό. Το έχω λίγο ως παράπονο από παλαιότερες εποχές που κυριαρχούσαν ενδεχομένως στην επικαιρότητα τα φερόμενα ως εκκλησιαστικά σκάνδαλα, τα οποία στη συνέχεια είχαν πολύ διαφορετική εξέλιξη. Και δεν είδα τότε κάποιους που πρωτοστάτησαν στην υπερπροβολή να έρχονται να πούν ότι, αν όχι να πούν συγγνώμη, να πούν ότι τελικά δεν ήταν τόσο όσο εμείς νομίζαμε, πιστεύαμε. Επειδή λοιπόν έχω αυτή την εμπειρία του παρελθόντος, να το πω λαϊκά, βάστα και μικρό καλάθι, βάστα να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Και κλείνοντας, θέλω να κάνετε μια ευχή για όλους μας. Η Εκκλησία έχει ως κορυφαίο της γεγονός την Ανάσταση. Μακάρι το φετινό Πάσχα να είναι το Πάσχα, να διαμηνήσει την Ανάσταση του Χριστού πραγματικά στην καρδιά μας, στην ύπαρξή μας όλοι, έτσι ώστε να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό το βαρύ της θλίψης, του πόνου που κυριαρχεί και σε κάθε περίπτωση να ζήσουμε.
να ζήσουμε πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την τόσο ωραία συνέντευξη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η ζωή εν ταφώ κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήτωτον συγκαταβάσιν δοξάζουσε την σύ. Η ζωή ως νίσκης, ως και καθοικής του θανάτου το βασίλειον λύζεν και του άδου τους νεκρούς εξανιστάς. Σκοπός της Μεγάλης Εβδομάδας και των τελετών κατά τη διάρκεια της είναι οι πιστοί να συμπορευτούν με τον Ιησού, να μετανιώσουν ειλικρινά για τις αμαρτίες τους και να σωθούν μέσα από το δρόμο που χάραξε Εκείνος. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Η Μεγάλη Εβδομάδα και η Ανάσταση είναι στιγμές που κάθε κομμάτι του απανταχού ελληνισμού τις βιώνει με ευλάβεια, χαρά, προσευχή και αγάπη. Καλό σας βράδυ!